Τόσο παράξενη και τόσο περίεργη, να έρθουμε εδώ να επικυρώσουμε τη συμφωνία τη σύνδεση. Δείτε τον τόμο. Τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Μιλάμε ένα υβρίδιο. Ένα κράτο υβρίδιο. Υβρίδιο κατασκευασμένο από τα συμφέροντα των μεγάλων οικονομικών κολοσσών τη Ευρώπη. Γι' αυτό το πράγμα μιλάμε. Ένα υβρίδιο είναι, κύριε Πρόεδρε. Ένα κράτο που δεν λειτουργεί. 6 μήνες δεν λειτουργούσε. Φτιαγμένο το μισό με βάση την θρησκευτική συνείδηση, μουσουλμανικό, και το άλλο μισό την εθνικότητα του Σέρβου. Αυτό το υβρίδιο, το οποίο προέκυψε από αίμα, από απεμπλουτισμένο ουράνιο, από σχέδια των Ευρωπαίων. Και αν θα το δείτε προς τη Βουλή των Ελλήνων στην αιτιολογική έκθεση, λέει το καταπληκτικό πράγμα: στόχος της διαδικασίας είναι η σταθεροποίηση των χωρών της περιοχής μέσω της οικονομικής ανάπτυξης και του εκδημοκρατισμού. Και το λέμε εμείς και θα βάλουμε εμείς την υπογραφή μας στην ιονή κατοχή των Βοσνιοερζεγοβίνιων, στο πλέγμα που λέγεται Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Ένωση, Δουνουτού, για να βρεθούν πού οι Βοσνιοερζεγοβίνοι. Στο προεδρικό διάταγμα που θα υπογράψει ο κύριος Παπούλιας με βάση το μνημόνιο, που θα τους έρχονται τα προεδρικά διατάγματα με τον ίδιο τρόπο που έρχονται ως μπαλντάς στο κεφάλι του ελληνικού λαού. Πάμε να πούμε στους Βοσνιοερζεγοβίνους, αυτή είναι η ανάπτυξη. Μπείτε στην Ευρώπη για να πάθετε τι, ό,τι Λετωνία. Γιατί εδώ δεν μπορούμε να λέμε πια ψέματα, κύριε Πρόεδρε. Επειδή κατεβαίνουν προεδρικά διατάγματα τα οποία κυριολεκτικά σφαγιάζουν, και επειδή πρόκειται περί αγυρτίας να μην το συζητάς. Συγγνώμη, παίρνω πάνω μου την ευθύνη της λέξης. Είναι αγυρτία πολιτική να μην το συζητάμε ανοιχτά. Ότι δεν είναι αλήθεια. Έχετε τη Λετωνία και κανένας σας δεν τόλμησε να πει ότι έχει το Δουνουτού η Λετωνία μέσα, και το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο της Λετωνίας χαρακτηρίζει τα μέτρα και πήρε απόφαση οριστική, δεν ξεπερνιέται γιατί είναι συνταγματικό το δικαστήριο, ότι είναι παράνομα για την περικοπή συντάξεων και την περικοπή μισθών. Την ευρωπαϊκή χώρα της Βαλτικής, για την οποία είστε τόσο καταπληκτικά όλοι απίθανα χαρούμενοι που έχουν πια δημοκρατία. Και δεν φτάνει αυτό, το παίρνουν οι Λετωνοί εργαζόμενοι και το πάνε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Και κερδίζουν και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Και παρά τα αυτά είναι θεόφτωχοι, όπως θα γίνουν και οι Έλληνες. Είναι δούλοι, όπως θα γίνουν και οι Έλληνες. Δηλαδή έχει κοροϊδία τώρα. Μας φέρετε εδώ να σας πούμε, βάλτε και τους Βόσνιους και τους Ερζεγοβίνους, πού στο 5,91. Αυτό το 1 ευρώ δεν τραπήκατε να το στρογγυλοποιήσετε. Μέχρι και ο Ριζοσπάσης σας κάνει τη χάρη σήμερα και το στρογγυλοποιεί. Λέει γενιά των 600. Μεικτά, 5,91. Και 6,18. Αίμα έχει χυθεί, κύριε Πρόεδρε. Χύθηκε αίμα για να υπάρχουν αυτά τα δικαιώματα. Και έρχεται η Ευρώπη και θα πει ότι δια της οικονομικής ανάπτυξης θα εξασφαλίσει τον εκδημοκρατισμό της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Πού μέχρι αυτή τη στιγμή έχει παρουσία ευρωπαϊκών στρατευμάτων για να μπορείς να κυκλοφορείς στους δρόμους. Πού έχει βγάλει 2.000 διαβατήρια στην Αλκάεντα. Εμείς τα πιάσαμε τα διαβατήρια. Είναι το εκεί σας φίλοι και σύμμαχοι που νοιάζονται για την τρομοκρατία. Και μας φέρετε εδώ να καθίσουμε να συζητήσουμε το τάδε υλικό, το δέρμα της κατσίκας. Γιατί τα έχουν πιάσει τις μελανοτενίες, αν μπορεί να εξάγει. Αυτές οι συμφωνίες έρχονται εδώ. Μας φέρετε ένα πακέτο. Από το σπέρμα του Τάρβουρου στην Αλβανία μέχρι το κάθκαλο της πεθαμένης Χελώνας στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Αυτές είναι οι συμβάσεις που μας φέρνετε. Δεν έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός. Να τα πάρουμε αυτά, αν δεν έχουμε τη δυνατότητα. Να τα βγάλουμε ένα φέγγι βολάν. Να πάρουν να καταλάβουν τι σημαίνει συνδέομαι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να το πάρει κάποιος αυτό να καταλάβει. Και να αρχίσει να πάρει να του πει του Βόσνιου Ερζεγοβίνου αύριο το πρωί ότι σου έκανα τη χάρη και σέβασα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σου κατοχύρωσα τις πέστροφες, το τάδε είδος ορθονύχτινου σπάχε. Αυτά μας φέρνετε και ψηφίζουμε εδώ. Αυτές είναι οι οικονομικές συμφωνίες. Τίποτε παραπάνω. Και με αυτή την οικονομική ανάπτυξη θα ανακαλύψουν τη δημοκρατία. Ποια δημοκρατία? Τη δημοκρατία σε χαρατσόνο. Πεθαίνεις με 3,60 επίδομα και έχετε ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο το υπογράφει. Και η μοναδική επιχειρηματολογία είναι ότι ο νόμος της κατοχής σε τι διαφέρει από την κατοχή.